Ότι
και επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν μακάριους με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίν, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι πείσαι μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτού την τιμιωτέραν των χερούβιμ εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν είσαι κράτος εμβρεχείων ή αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Την άστας από φόνων και ύψος σε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνησθήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίμ, εξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Μυστικός η Θεό Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων πνιγονέψαντε σε αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αηγή στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγίος Κύριος, ο Θεός ημών. Αγίος Κύριος, ο Υψούνται Κύριον
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Πείσεν αυτής κρίμα εγγραπτό
Oh, yeah.
Σαν τα το κόσμο την ζωή
αυτού μαθητές, της αυτού εν δόξου Αναστάσεως, την παγκόσμιον χαρμόνιν, εν οίκε ημάς σωτήρ φωτίσας, δώρησε ηλασμόν και το μεγά ελέο. Με τον ζώντα, με τον
και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, δια γαρτού εξουσαρκός ένος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκριτε, η κατάραν ενέκροτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και η μη σε ζωπήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτος ευδοκίσας δόξασι. Την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιεμονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ότι εσύ ο Θεός μου.
ούτη παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φω. Παράτινον το ελαιό σου της γήνος που σύσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και Αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εκ των παγίδων του εκθουρισάμενος εμφανίσασε αυτόν της αποστόλη σου, εξαπέστειλας αυτούς επί το κήρυγμα και δι' αυτόν την ειρήνη παρέσχεστη οικουμένη μόνε πολύ ευλογησόν δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Μητροπολίτου ημών Κυπριανού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός ημών και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Θεοδοσίερου Μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ιεράς μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε.
και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αηδί στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σους αιώνης γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτων, θάνατον πατήσας ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος στο Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Φυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κυρίε της Παναγίας Ατράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ψυχή. Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του Νίκια και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Αγγέλη και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυράσσοντες απενεκρώθησαν. Και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσχύλευσα στον Άγιο, μη πειραστείς υπ' αυτού, υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενο στην ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα. Προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού.
Σας εκ νεκρός. Ψάλλοντας η Αλληλούια. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Η
και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε τη δεξιά σου. Yeah.
επισκέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτεψε η δεξιά σου. Σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτεψε η δεξιά σου. Κράξομαι ο Θεός μου. Σοφία. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, ο Θεός ο υπόν εξ κότους ως λάμψε, ως έλαμψεν εν δες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεση, είναι υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού
και μη εξ ημών, εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλού καπολύμενοι, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ίνα και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αΐγαρ ημείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα διά Ιησού, ίνα και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητής αρχή μου. Ως Θεό μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν διό και καλούμεν, ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν, και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσεις ειν ημίν. Τα γάρ πάντα διημάς ίνα η χάρις πλέον άσασα δια των λιώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει. Εις την δόξαν του Θεού. Εν βοηθεία του Υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυληστήσετε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ερή το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή. Του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο νομικός της προσήλθε το Ιησού, πειράζουν αυτόν και λέγουν: Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Ο δε Ιησούς είπεν αυτόν: Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δι συνεντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε.
Συνηγμένον δε των Φαρισαίων, επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι μην δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώς εστί. Λέγουσιν αυτό του Δαβίδ, λέγει αυτής, πόσον Δαβίδ πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί λέγον. Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Ιούν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί. Και ουδής η δύνατο αυτό αποκριθεί είναι λόγον, ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας. Επερωτήσε αυτόν και τι. Κυπριανού, του και εκτήτωρος και πρώτου καθηγουμένου της Ιεράς Γονής Ταύτης
Έτητα το δούλον του Θεού Βλασίου Αρχιερέως, Χριστοφόρου Γαλακτίωνος Αντωνίου Κυπριανού, Παχωμίου Κυπριανής Παρθενίας των Μοναχών, Παρθενίας Ευχάριτος και πάντων των κατόνομα προμνήμων ευθέντων, και υπέρ τους υπορήθηνε αυτές πάν πλημένη μου ακούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτιδε όμηθα υπέρ των αδελφών ημών των ειδες διακονίες όντων και υπέρ πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασουμένα και πλούσιον ελεός. Κύριε ελέησον. Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστε οι κατηχουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθούμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ευεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς, ο Θεός της η χάριτη, η κατηχούμενη τα σκεφαλάσιμον, το Κύριο κλείνατε. Συ Κύριε. Και αυτή είναι μην δοξάζωση το πάντημα και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Κύριε ελέησον. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Κύριε ελέησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σι δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
Ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και της Ιεράς ημών Συνόδου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Πατρός ημών Θεοδοσίου Μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό έτι δε και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, της ιεράζωνης ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, των συνδρομητών αφιερωτών και των ρητών της ιεράζωνης ταύτης,
τον εν εξορία φυλακές ασθενεία και απογνώση και ποικίλες ανάγκες και θλίψεις δοκιμαζομένων αδελφών ημών, των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων και καταπονωμένων από επίρρειαν μαγείας, των εντυλαμμένων εμήν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, μετά των οικείων και συγγενών αυτών, πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συμπαρόντων και συνευχομένων ημήν, εν τη Θεία Κυρά μυσταγωγία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, μνηστεί Κυρίως ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν η Βασιλεία αυτού των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών της σειράς μονης ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών, του Μητροπολίτου και Πατρός ημών Κυπριανού Αρχιερέως, του Κεκτήτορος και Πρώτου Καθηγουμένου της σειράς μονης ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, μετά των προαναπαυσαμένων οικείων και συγγενών αυτών, έτι δε και υπέρ των δούλων του Θεού, Γερμανού Ακακίου Αυξεντίου Χρυσοστόμου, των Αρχιεπισκόπων, Καλής του Αντωνίου Γεωργίου Ιωάννου Μιχαήλ, Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου Μερκουρίου Γεροντίου Ιωάννου, Αθανασίου και Ιουστίνου των Αρχιερέων, Φιλοθέου Φιλοθέου Αγαπίου Χρυσάνθου Αντωνίου, των Ιερομονάχων Θωμά Βασιλείου Αντωνίου των Πρεσβυτέρων, Χριστοφόρου Γαλακτίωνος Κυπριανού, Αντωνίου Παχωμίου των Μοναχών, Κυπριανής Φιλοθέης Ευγενίας, Μακρίνης Ευγενίας των Μοναζουσών, Παρθενίας Καραλάμπους, Γεωργίου Ειρήνης, Διονυσίου Θεοδοσίας, Σωτηρίου Μαρίας, Μαρίου Πέτρου, Ιωάννου Παντελεήμονος, Αναστασίου Αναστασίου Ιωάννου Ευαγγέλου, Ηλιού μετά των προαναπαυσαμένων οικείων και συγγενών αυτών, έτι δε και υπερ πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κείμενος ευών και ορθοδόξων χριστιανών, και υπέρ του παραστήνει αυτούς, αμέμπτους και ακατακρίτους στο φοβερό βήματι του Χριστού, και ευρύν αυτούς χάριν και έλεος εν ημέρα κρίσεως, και άφεσιν των αυτών αμαρτιών. Μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
ελεήσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελεήσιμον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δωρών του Κυρίου δεήσομαι. Κύριε ελεήσιμον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελεήσον. Πέρτουριστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθομεν. Όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άσχου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου Κυρία. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω.
πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ήδην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, εν εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε εκ περιμών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώδιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προτυπών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς δοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, στόμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνη, θυσίαν ενέσαιον. Άγιστε Κύριο ημών, Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή με τα πάντα.
αγαστή το σώμα, το υπερημό κλόβου, σάφεση να μαρτυρώ. Αυτού πάντες του Χριστού το αίμα μου, το δισκενής διαθήκης, το υπερημού και πολλών εκκοινόμενων, εις άφεση να μαρτυρώ. Σαν τον σώση προσπέρον κατά πάντα και δια πάντα. Oh.
σειράς ημούς των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Εμπρόσεις μνήστηκε Κύριε του Μητροπολίτου ημών Κυπριανού, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε την γονιγιά μου προϋδερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Ελπτουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Πέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Συνόμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Καλά για συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθαν. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθαν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τορμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Ασκεφαλάσιμον τον Κύριο Κλήρ,
χαρασί του φοβερό Θεό. Σίγουρα δεν έχουμε το πρώτο πράγμα. Να έχουμε ξομάδες του τελευταίου αυτής της δημιουργίας. Της πλέον συσύμπλευσης με τις ασυμβολές, συνόδους και καλώσουν τις συνόδους των ψυχών και των σωμάτων. Χάριτι και η εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός η συν του Παναγίου και αγαθό και ζωπιών σου πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός. Oh,
Παρακαλούμε πολύ τώρα που θα εξέλθουν τα Άγια Ποτήρια να μην προσέρθει κανείς να κοινωνήσει που δεν έχει προετοιμαστεί με την νηστεία, την εξομολόγηση και τη συγκατάθεση Ορθοδόξου Πνευματικού είτε εδώ της Μητροπόλεως μας είτε της Συνόδου μας του Πατρίου Ημερολογίου. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Επίτε το
αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαρή μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το στόμα ημών ενέσεω σου, Κύριε, ότι ξύωσε ημάς με τα σχήν των Αγίων Αθανάτων και Αχάντων σου μυστηρίων, τηρήσον ημάς εν τόσο αγιασμό, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν σου, όλην την ημέρα μελετώντας την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Των αθανάτων, επουρανίων και ζωφιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο. Αντιλάβος όσων ελέησον και δια τη λέξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αμάρτητον ετις άμυνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι είσαι ο αγιασμός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίας σου τις ιερεύσει, τις άρμους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώρησε αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνει του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντη και Παναμόμαγιας Αυτομητρός, εις την σύναξη της Ιεράς εικόνας της αφλέκτου βάτου εορτάζομεν τον Αγίον δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τον Αγίον ενδόξων και πανεφήν αποστόλων τον Αγίον ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατερινμών του Αγίου Μάρτυρας Κυπριανού και της Αγίας Οσίου Παρθενού Μάρτυρος Ιωστίνης των Αγίων και Δικαίων Θεού Πατέρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Μωυσέως, του Θεόπλου, των Αγίων Μαρτύρων Βαβίλα και του Σκόπου Αντιοχίας και των Συνεαυτό,
εταίρου βαβύλα μετά τον συναυτό και όν τιμήν ημιν ευτερόδον και πάντοτε ελέησε και σώσε εμάς. Σαν άνθρωπος και λέει ημών Θεός. Σώσον ημάς. Αμήν. Δόξα του Θεού πάντων ένα και δόξα του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Τριάς Αγία δόξα. Σε ευχαριστούμε τον Κύριό μας και Θεό μας, διότι μας αξίωσε να λειτουργηθούμε για άλλη μια φορά και να κοινωνήσουμε των φρικτών και αχράνων μυστηρίων και να ανατρέψουμε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα, Ομοώσιον και Αχώριστον. Μάλιστα, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως, διότι αυτή η Κυριακή, κατά το Πάτριο Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η πρώτη Κυριακή του Εκκλησιαστικού έτους. Όπως είναι γνωστόν, το Εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με την 1η Σεπτεμβρίου, την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Αρχίζει με εορτή της Παναγίας μας και με εορτές της Παναγίας μας, όπως είναι και το γενέθλιο το οποίο θα εορτάσουμε αυτές τις ημέρες, και λήγει με την εορτή πάλι της Παναγίας μας, της Τιμίας Ζώνης. Μέσα στον κύκλο αυτό του εκκλησιαστικού έτους, με αυτόν τον κύκλο τον περιβάλλει με την προστασία της και την ευλογία της η Παναγία μας. Ήθε να είναι μαζί μας η Παναγία μας και στη νέα αυτή περίοδο και να προσφέρουμε στον Κύριό μας καρπούς αγάπης, μετανοίας, ταπεινώσεως, για να γίνουμε σκηνώματα της δόξης του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτή την προοπτική θα έχουμε λειτουργία και αύριο, που είναι του προφήτου Ζαχαρίου, το πρωί όσοι θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργηθούν. Τη δε Πέμπτη που είναι της Παναγίας μας, το γενέθλιο της Παναγίας μας, της περιευλογημένης Δεσποίνης Ημών Θεοτόκου, θα έχει αγρυπνία εδώ στις 10 η ώρα, θα αρχίσει τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Και πλήρη αγρυπνία, μεγάλη αγρυπνία, θα έχει και στη Μονή της Αγίας Παρασκευής, στο Μενίδη στις Αχαρνές, όσοι θα μπορούσαν να έρθουν εκεί να συμμετάσχουν, ούτως ώστε να παρακαλέσουμε την Παναγία μας να ευλογήσει όχι μόνο εμάς, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τα μοναστήρια μας, αλλά και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο, γιατί βλέπετε τα διάφορα σημεία, όλοι πλέον έχουμε μείνει εμβρόντιτη τροποντινά μπροστά στα σημεία των καιρών. Έχουμε πλημμυροπαθείς, έχουμε πυροπαθείς, έχουμε διάφορες δοκιμασίες τις οποίες επιτρέπει ο Θεός μας, διότι η απομάκρυσή μας από τον Θεό οπωσδήποτε φέρει και μια διατάραξη στην αρμονία της κτήσεως. Οι ηθικές δικλίδες οι οποίες διατηρούν αυτήν την τάξη και την αρμονία, έχουν διασαλευθεί. Έχουμε ξεφύγει από τον νόμο του Θεού, από το θέλημα του Κυρίου μας. Γι' αυτό λοιπόν η μετάνοια είναι απαραίτητη, η προσευχή, η ταπείνωση, και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, τελούμε αυτές τις λειτουργίες, τις αγρυπνίες, στις οποίες παρακαλώ πολύ όσοι έχετε τη δυνατότητα να υπερβείτε τις βιωτικές, τέλος πάντων, υποχρεώσεις και μέρημνες, να συμμετέχετε και όλοι μας να συμμετέχουμε για να παρακαλούμε την πατρίδα μας, όχι μόνο για μας, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι πρώτο Θεός, ότι το Σάββατο θα προσκυνήσουμε, έχουμε οργανώσει ένα προσκύνημα στις φυλακές της Αμφίσης. Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
για, είναι και αυτό μέσα σε ένα από τα, από τις δικές υποχρεώσεις μας να επισκεπτόμεθα. Ο Κύριος είπε, είναι μια παραμελημένη αυτή και ξεχασμένη, λησμονισμένη εντολή του Κυρίου μας, εν φυλακή ήμην και επισκέψαστε με. Πρέπει να ενθυμούμεθα τους φυλακισμένους, γιατί στο πρόσωπο του φυλακισμένου προσκυνούμε και επισκεπτόμεθα το πρόσωπο του Χριστού μας και παίρνουμε ευλογία και δίνουμε ευλογία και δίνουμε παρηγορία σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διέρχονται δύσκολες στιγμές στη ζωή τους αυτό το Σάββατο. Και επίσης την Κυριακή, την ερχομένη Κυριακή, αρχίζουν με το καλό και τα κατηχητικά της Εκκλησίας μας. Όλες οι ενορίες της Εκκλησίας μας καθάπασαν την Ελλάδα. Κατόπιν συνοδικής εντολής αρχίζουν τα κατηχητικά τους μαθήματα προς τους νέους μας, προς τα παιδιά μας, την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού με το Πάτριο ημερολόγιο. Την Κυριακή λοιπόν να φέρετε τα παιδιά, θα επιτελέσουμε αγιασμό εδώ στο μοναστήρι μας κάτω στον Άγιο Κοσμά, αλλά και στις άλλες ενορίες μας επίσης θα τελεστεί αγιασμός προκειμένου να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης να μην αμελήσουμε σε αυτό το χρέος, ιδίως οι γονείς. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, πόσο ραγδαία, για να μην πω ηλικιωδώς, αλλάζει το περιβάλλον μας, το παραδοσιακό, το χριστιανικό, και τα παιδιά μας παντού και πάντοτε αντιμετωπίζουν παγίδες του εχθρού για να αποπροσανατολιστούν και να χάσουν την πνευματική, τη χριστιανική τους ταυτότητα. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε εν προκειμένου, έχουμε πολλά άλλα να κάνουμε, αλλά εν προκειμένου είναι τουλάχιστον τις Κυριακές για λίγη ώρα να απασχολούνται τα παιδιά μας, να ακούνε το Λόγο του Θεού και να ρίπτεται μέσα στις καρδούλες τους ο σπόρος του Ευαγγελίου, ώστε κάποτε αυτός ο σπόρος να δώσει καρπούς. Μην το αμελήσετε αυτό. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι γονείς. Εάν γύρω μας βλέπουμε πόσο έχουν ξεφύγει, ιδιαίτερως οι νέοι μας. Το κύριο βάρος της ευθύνης είναι των γονέων. Διότι μέσα στο σπίτι δεν φροντίζουν 24 ώρες το 24ωρο, το αφαιρώνουν σε κοσμικές μέρημνες, σε υλικά πράγματα και δεν φροντίζουν να καλλιεργούν στα παιδιά τους τη χριστιανική τους συνείδηση, ούτως ώστε όταν θα μεγαλώσουν να μην τα παρασύρουν τα ρεύματα του πονηρού, τα ρεύματα των παθών, τα ρεύματα του κόσμου. Σε αυτά επαναλαμβάνω λοιπόν, αύριο θα έχουμε λειτουργία εδώ για όσους θα έχουν τη δυνατότητα. Τετάρτη βράδυ θα έχουμε εδώ αγρυπνία στις 10 για το... για την εορτή της Παναγίας μας για τα γενέθλια. Τετάρτη θα έχουμε αγρυπνία στην Αγία Παρασκευή, μεγάλη αγρυπνία για όσους τα ήθελαν και μπορούσαν. Το Σάββατο έχουμε τις φυλακές στην Άμφισσα και την Κυριακή να φέρετε τα παιδιά με το καλό για να αρχίσουμε τα κατηχητικά σχολεία. Η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας, να είναι μαζί μας, να είναι μαζί με όλο τον κόσμο. Μητέρ της ζωής και του φωτός, εν τη μητρική σου αγκάλι των ποιμεν αρχινήμων, έχουσα πανάμωμενη περί επίσθερμος της Τριάδος, τη χάρη τη φωτή των αγγέλων, όθεν σοι προσπίπτωμεν εν ταπεινός η ψυχής. Μητέρος πηγή των χαρίτων, το σημείν της τέκνης εκείνου, δύναμην εξύψους και παράκληση. Μητέρ διαφύλατε αΐ, ενδύ των δερίγων σου σκέπη των προεστώτα ημών, ως αυτό παντά να σ' αναψυχήν συνεχή και τα θλίψεις πηγάδευσον της ημέση θεία και τα ασθενήματα τα της ψυχής και σαρκός είναι αεναός προσφέρει ύμνους τη Αγία Τριάδη, έλεος το Θείον κομιζόμεν.
αυτής, καλέσουμε τους αίστους, ο οποίο μισθ' των ονομάτων, ύμνους συνευθείς, ευχαριστούμε και κατάθαρμος ο ψυχής θεολέγε. Δόξα σου Θεός, δόξα σου Θεός, δόξα σου Θεός. Ευχαριστώ σου Κύριε Θεός μου, το κοπόσμα των αμαρτωλών, αλλά και νονόμε γενέστη από τον αγιασμάτου σου κατεξίωσες. Ευχαριστώ σου ότι με τον αλλάξου με τα λαβήν των οχράτου σου και πρανίου δωρών κατεξίωσες. Αλλά δέσποτε φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάσεις και χαρισάμενος, μην τα βρικτάτε αυτά και ζωπιά σου μυστήρια. Επιρεγεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων μου, δώσ' γενέστε τα αυτά καμίσια εσύ ψυχής τα εξώματος. Εις αποτροπήν παντός σου νεωτήρους φωτισμών των οφθαλμών της καρδιάς μου. Εις ειρήνη των ψυχών μου δυνάμεις πίστη ανακατέσκητον, εις αγάπη των ανυπόκτων. Εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίησον των τολών σου. Εις προστήκη της Θεάς σου χάριτος και της Ιης Βασιλείας οικείωσιν. Είναι αντογιασμός δι' αυτόν φυλατώμες της Ιης χάριτος μνημονέου διαπαντός και μη κέτε με αυτό ζω, αλλά στο μητέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω ότου του ίδιο απάρασε πεπί της ζωής αιωνίου. Εις την αίτων κατά της ονάψαν εθέα του νεόρτες ζώτων, ήγος ο κατάψτος και απέρνοντος ιδόνι το καθαρόντο τους όπως από το κάλιστο άρετον. Σίγαρη το ότος ευθόν και ανέκθος το συμφωσίν των αγαπώντος Χριστό Θεός μου και σύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ο Βασιλεύ των αιώνων και η δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιού σου μυστηρίων. Δέουμε σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με από τη σκέπη σου και τον πτερήγου σου σκιά, και δόρισε με καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει τον αγιασμάτο σου ει άφηση των αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπονται σε το πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και έκυσο ο αιώνα των αιώνων αμήν. Του σώμα στο άγιο, κύριε σου Χριστέ, Θεό, μόνο γεννητό μου ζωή αιώνια, και εδώ είμαι στο τιμή άφηση των αμαρτιών. Γέννη τότε με ευχαριστή αυτή καρά ανηγέν και αφροσύνη και τη φορά και δευτέρα λεύσου. Αξιώσω με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν τη εις δόξης, πρεσβείς Παναχράτους με τόσο και πάντως τον όγιον αμήν. Παναγία δέσμενα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε τη ξύου σας με τον ανάξιον κοινωνό γενέστε του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσε το αληθινόν φως, φώτισον μου τις νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Για την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Για του ελεήμονος Θεού φιλές πνάχνος μήτυρε λέει σώμα, και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνει την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι της εχμαλωσίας του λογισμού μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εσίας συμψυχήστε και σώματος. Και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνή και δοξάζεσαι πάστα σημέρα στη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη πάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα σηκώσον τας ανομίας ημών. Άγιε έψεψε και έσε τας ασθενείας ημών. Ένα εκ των ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, λεθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε μας από του πονηρού. Το φωτό σου κατάπρεψε, σκλάψα χάρη στην οικουμένη φώτισε. Άφελα αργυρά στον κόσμο τη αδούσε να πέφτω. Το ύψο τη μύτη τα πνευμοσύνη υπέδειξε. Αλλά εσεί λόγοι σπεδεύουν, πάτε ο άνοιξο, όσο με πρέσβευε το λόγο στο δεύτερο σου θύμα δεσπάσιμων. Έκ του ουρανού να δείξω τη θέση χάρη και δια του σώμα χιλέων πάντε δάσκε. Προ κοινέα τη ράδη των άνθρωπων, ο άνοιξο, όσο με επαμακάριστε όσοι. Επαξούσε εφημένη σε υπάζ γκάρ καθηγητή σου ασταθία σε πόν. Κυρελέσου, 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 κυρελέσου,
δόξου Πατρί και Υιό και Πνεύματι είναι και έξω ως το μην. Η Πατέρα του Κερουβήν και το εξετάσει και το Σεραφείμ, την αδιαφθώ στο λόγο του ακούσαν την ώρα του δόξου μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε Δεσποτάκη δόξου. Και παραμόμουν για το Θεμητρό σου, την Αγίνα και όχι πίσω την σύναξη της Ιεράς εικόνας, αγιάθλητος βάθος επί του Λίου, τον Αγίον Ενδόκουμα, τον Αγίον Ενδόκουμα και πανεπιν από αυτό, τον Ουσίου και τον Φόρμα, τον Λιμόν, τον Λίγο Μάρτυρος, τον Λιαλό και της Αγίας Ιωσή, τον Παρθρό Μάρτυρος, τον Ιωστίνης, τον Αγίο και τον Κύριο Θεοπατήρια Κινκιάνης, τον Αγίου Προφήτου και Διόκτου Μωυσίους, γιατί μιλούμε και πούνε και πάνε τα λεβέ. Ελεήσει και σώσε ημάς, αθώς και φιλάνθρωπο. Ως Θεόν Κύριε την Εκκλησία, την εκτίσω το τιμίο σου αίμα.